τις φλόγες που έκαιγαν ανάμεσα σε σπίτια έδωσαν το μεσημέρι κάτοικοι, πυροσβέστες και εθελοντές αμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή του Βραχώκη που στο Κοκκίνι χάνει. Προσπαθήσαμε να τους σβήσουμε. Είδαμε τη φωτιά από κάτω και ανέβαινε σε γρήγορους ρυθμούς. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών γύρω από το λόφο που άρπαξε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έζησαν στιγμές αγωνίας. Εντάξει, με τα μέτρα που είχαμε, βλέπεις, πρόχειρα, με παντόφλες, ό,τι μπορέσαμε. Προλάβαμε το χειρότερο. Ευτυχώς ήταν συμμαχός μας ο αέρας. Δεν είχε αέρα. Τα σπίτια μας είναι εδώ πέρα, οπότε όλοι μαζί προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. Ήρθε πυρασβεστική έγκαιρα, βρέθηκε εδώ πέρα το δίκτυο να έχει νερό, τροφοδοτήθηκε η πυρασβεστική με νερό. Ποια φωλιά δουλεύει! Μέχρι να φτάσουν τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής με κλαδιά, φτιάρια και κουβάδες με νερό, προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις φλόγες που έφτασαν στο κατόφλι αρκετών σπιτιών. Τα σπίτια είχαν έρθει ήδη αυτό, εδώ κάτω το πρώτο. Σχεδόν είχαν μπει μέσα, η φωτιά είχε μπει μέσα στην αυλή. Το ελικόπτερο ήρθε για ένα συγκεκριμένο σημείο εκεί πέρα που δεν μπορούσαμε να έχουν πρόσβαση τα πεζατήματα, τα πεζοπορατήματα, αλλά από εδώ πέρα τα είχαμε καταπολεμήσει. Με το που ήρθε το δεύτερο όχημα και φέραμε τη μάνικα, τα καταπολεμήσαμε. Κινδύνευσε το σπίτι το πρώτο από τη δυτική πλευρά, αλλά ευτυχώς και με την υδροφορά που ήρθε και κάποιο κουρνός του οικισμού που άνοιξε πιο πάνω, σβήθηκε ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα. Γύρω από το λόφο παρατάχθηκαν οχήματα, πυροσβέστες και εθελοντές αμαρίτες που προσπαθούσαν επί ώρα να προσεγγίσουν τις εστίες της φωτιάς που έφτασε μέχρι την κάτω πλευρά του λόφου. Φοβούνται, οπότε αναγκαστικά θέλουν χέρια. Και χέρια υπάκουα. Η συμβολή του πυροσβεστικού ελικόπτερου στάθηκε καθοριστική. Με απανωτές ρήψεις νερού ανέκοψε την επέλαση της φωτιάς προς τη δυτική πλευρά του οικισμού, όπου βρίσκεται μια χαράδρα. Μεγάλη όμως είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στον Προφήτη Ηλία. Στο σημείο επιχειρούν από την ώρα εκείνη περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, 13 οχήματα, ενώ μάχη από αέρος έδωσε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο.